Μην ανησυχείς. Θα σε προσέχουμε εμείς. Μην ανησυχείς. Αφηγού τα μάθηκε το μάτι. Του τσάκω στα αγκαλιά. Ποιος? Τη Σιλβή. Τη Σιλβή μου με τα αφεντικό. Τι κάνεις ρε βρωμοπάτσε. Λύσε με ρε γουρούνι. Τι κάνεις ρε ψώνι. Τι να μην σωθήσαι. CSI ρε. LAPD. Καλά όλα τα άλλα. Αλλά κακή διατροφή. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Ελάτε μια βόλτα στο διάδρομο να πάρετε λίγο αέρα, να πιείτε ένα νερό. Θα σας κάνω εγώ παρέα. Θεόφιλε. 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 Τι έγινε, παιδιά. Δεν έκανα τίποτα. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Η νύχτα φέρει περπάτημα στα δύσκολα κράτημα. Πρέπει να ξέρεις να σηκώνεις ανάστημα. Για παιχνίδια θανάσιμα βρίσκει πάτημα. Και το πάθημα πάντα πρέπει να γίνεται μάθημα. Είναι αλήθεια πως από το μηδέν φτάνει στην κορυφή. Η νύχτα όμως ποτέ δεν είναι αξιοκρατική. Έχει ψάρια μεγάλα, μεγαλύτερα από σένα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε περασμένα, ξεχασμένα. Δεν υπάρχει συγγνώμη όταν έχουν φώτα οι δρόμοι. Και όποιος δεν σε πάει δύσκολα, αλλά συγγνώμη. Έχει κανόνες για να πέσεις, πέσεις πάντα με αυτούς. Κοίτα να μην μιλάς ποτέ, αλλά πάντα να ακούς. Όμως την είσοδο δεν παίζουν ρόλο οι περγαμηνές. Στο σκοτάδι φέρνω τρόλα αλλιώς. Παραδείγματος χάρη, η σκιά του ποτικού στον τοίχο μοιάζει λιοντάρι. Δεν έκανα τίποτα, σε στουργίζω. Μόνος το! Αν πάθει κάτι το θετικό του βάλω στον πόλη. Ξαφνικά είναι ρε παιδιά. Ούτε που τον άγγιξα. Το οξυγόνο. Εντάξει, όλα εντάξει. Αναπνέει τώρα. Κάποιος έκλεισε το οξυγόνο. Τι? Μπορεί κατά λάθος. Συμβαίνει καμιά φορά. Είναι ευαίσθητη η συσκευή. Κλείνει με το παραμικρό. Εγώ ούτε που πλησιάσα. Τι συμβαίνει εδώ. Φράσου, τι έγινε. Ο Θεόφιλος. Θεόφιλε. Μην ανησυχείτε. Είναι μια χαρά τώρα. Πείτε τους σας παρακαλώ να μαζέψουν τα όπλα. Βγείτε και δύο έξω. Τώρα! Τι έγινε, Φράσου. Δεν ξέρω και εγώ τα χάσα. Ο Θεόφιλος ξαφνικά μελάνιασε. Γιατί μελάνιασε το αγόρι μου. Απ' την έλλειψη οξυγόνου. Γιατί έλλειψη. Κάποια στιγμή διακοπή στην παροχή. Συμβαίνει καμιά φορά. Δεν βγαίνει και τη προκοπή στο μηχάνημα. Κινέζικα είναι. Είχαμε φέρει κάτι φραπεδιέρες και να την άρθηκαν όλες. Ευτυχώς τις είχα σπρώξει στην αγορά. Θα είμαι στο γραφείο μου αν με χρειαστείτε. Και δεν χρειάζονται όπλα για να κάνω τη δουλειά μου. Έλα με κοπέλα μου, έλα εδώ. Τι θέλεις από μένα. Βαθμό προϊσταμένης, ό,τι θέλεις θα το έχεις. Τη ζωή του παιδιού μου έσωσες. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Έλα, αδελφή, σας ευχαριστώ πολύ. Έχει χάρη που παίζονταν και το δικό μου κεφάλι. Κανονικά θα έπρεπε να σε βγάλω στο φανερό. Σε σοκίζομαι. Ας τους όρκους εμένα. Το οξυγόνο δεν κλείνει από μόνο του και αν δεν φύγε, πριν ειδοποιήσω την αστυνομία. Όλα θα πάνε μια χαρά, κύριε Ευγενία, μια χαρά. Ευχαριστώ, Θεόφιλε, ευχαριστώ. Η Σιλβή, ο Ερίκος που είναι. Μα ευχήθηκαν περαστικά και φύγανε. Α, ευχήθηκαν κιόλας. Λοιπόν, πρέπει να πηγαίνω κι εγώ περαστικά. Και να σου πω, Θράσα μου, μόλις γίνει καλά ο Θεόφιλος, θέλω να μιλήσουμε για κάτι δουλειές, δεν έχω μυαλό τώρα. Εντάξει, έχουμε καιρό. Υγεία πάνω απ' όλα, ε. Υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Κύριε Γκίκα, δεν πρόλαβα. Κλείσε την πόρτα και ετοίμασε την απόλυσή σου. Το γιορτάζετε, παιδιά. Τι σημαίνει, Θράσο. Ταραγμένο σε βλέπω. Είμαι. Κατέληξε ο Θεόφιλος. Δυστυχώς. Ο Θεός χωρέσει τον. Δυστυχώς για σας είχε βασιλεύει. Δεν το περιμένατε, ε. Λοιπόν, ποιο ήταν το σχέδιο. Να τον βγάλετε από τη μέση και να την πληρώσω εγώ. Τι είναι αυτά που λες. Είμαι διακόπτης. Σιλβή, ποιο ήταν το σχέδιο. Ή δεν υπήρχε σχέδιο. Αυτοσχεδίαζες και με το οξυγόνο. Μα ποιο οξυγόνο, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Και τι θα καταφέρατε αν βγάζετε το Θεόφιλο από τη μέση, ε. Ψυχούλε, ένα ανθρωπάκι του Θεού. Ο Μάτσουλας. Ούτως ή άλλως η μάνα που κρατάει το τιμόνι. Αυτή αποφασίζει για όλα. Η γριά. Τώρα μολύ. Α, δεν είχατε ιδέα. Δηλαδή είστε πιο άσχετα από μένα τελικά. Ρε τι μέγερα. Σιλβή, αυτό που έχει στο μυαλό σου βγάλτο. Έτσι και πάθει τίποτα, κυρία Ευγενία, θα έχετε να κάνετε μαζί μου. Κανονίστε την πορεία σας από εδώ και πέρα. Και εσύ, Ερίκο, μη χαμογελάς, το εννοώ. Θα με δείτε όπως δεν με έχετε ξαναδεί. Γρήγορα ξεψάρωσε ο Θρασούλης και αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου.
Ούτε εμένα. Θέλει προσοχή το πράγμα. Αν πάψει να μας εμπιστεύεται, θα αρχίσει να ψάχνει τα πάντα. Και κάτι τέτοιο θα ήταν η καταστροφή μας. Τι προτείνεις? Να θολώσουμε τα νερά. Κι άλλο. Γιατί, στέρεψες από μελάνι? Όχι βέβαια, αλλά με έχει κουράσει αυτή η ιστορία. Αν το μαγαζί είχε περάσει στα χέρια μου, τώρα τα πράγματα θα ήταν αλλιώς. Άντε πάλι. Πόσες φορές θα πούμε ότι μας βολεύει αυτή η κατάσταση? Εντάξει, το ξέρω. Απλώς μου είναι δύσκολο να το χωνέψω. Γι' αυτό διπλάρωσες τον Κατίνσκι. Τι ετοιμάζεις? Νόμιζες ότι δεν θα το μάθω, ε? Μη χαμογελάς με αυτό το υφάκι, γιατί μου σπάς τα νεύρα. Σιλβί, σε αυτήν την ιστορία είμαστε μαζί. Μόνη σου θα σταθείς ένα χρόνο, δύο, μετά. Μ' αφήνεις? Δεν διπλάρωσα κανένα Κατίνσκι. Α, ναι. Και αυτό το χαρτί με τα δικά σου γράμματα που λέει ότι ο Αποστόλης θα αφήνει όλα στο όνομά σου, τι δουλειά είχε στα χέρια του? Οκ. Το παραδέχομαι. Τον έβαλα να φτιάξει μια πλαστή διαθήκη. Αλλά το μετάνιωσα. Δεν μπορώ να στηρίξω όλη μου τη ζωή σε ένα ψέμα. Καλό. Δεν με πιστεύεις? Τότε γιατί δεν παρουσίασα τη διαθήκη? Θα μπορούσα να την κρύψω κάπου και κάποιος να την ανακαλύψει. Τι δεν τυχαία. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό με μπερδεύει λιγάκι. Γιατί όπως πολύ σωστά είπες, πόσο θα αντέξω μόνη μου? Ένα. Δύο χρόνια. Σε χρειάζομαι, Ρίκο. Χρειάζομαι έναν άντρα. Επιτέλους το παραδέχεσαι. Χρειάζομαι έναν άντρα με τις δικές σου ικανότητες για συνεργάτη. Bye. Λένα μου. Καλώς τη μου. Καλά, τι σπιταρώνα είναι αυτή. Άκουγα από το συγχωρεμένο τον Αποστόλη τόσα χρόνια η δίλα μου και η δίλα μου, αλλά πού να φανταστώ. Τώρα καταλαβαίνω. Να σου πω, κυκλοφορεί και μια γριά μέσα στο σπίτι. Ό,τι και να σου πει, μην ασχοληθείς. Χαμένα τα έχει. Η πεθερά σου? Όχι. Η μάνα μου. Καλέ, τι ψυχούλα είσαι εσύ. Άλλη στη θέση σου θα την είχαν ξαποστείλει σε κανένα ίδρυμα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από γέρο άνθρωπο με μαλάκινση, Αλέση. Σταυρό κουβαλάς. Εγώ το ξέρω, στο θράσο πέστα. Τι, δεν τη θέλεις στο σπίτι? Μπράβο. Και τον είχα και για πονέψυχο. Ο γιος μου. Αυτού σου ξεφτυλίστηκα. Καλώ τον κανακάρι μου. Ρε, πες ένα γεια στην κυρία Τζία. Γεια. Θα σε μαλώσω. Πρέπει να σταματήσεις να είσαι τόσο ντροπαλός μαζί μου. Δεν είμαι ντροπαλός. Αλλά μην ακούσω καμιά χοντράδα για σεβασμό και τέτοια. Δεν έχουμε δει και τόση διαφορά ηλικίας. Πώς έχετε, Τζία μου, πώς δεν έχετε? Καλά, για να του δώσω θάρρος, το λέω. Εσύ πώς και ήσουν μόνος στο σχολικό, τι γίνανε στις μαθητές σου? Κόφτο γαμό το, λες και με μωρό, σχολικός, μαθητές σου. Δεν μου απάντησες, γιατί ήσουν μόνος σου στο όχημα? Οι άλλοι πάθανε τροφική δηλητηρίαση. Κάτι που πουλήσω στο κυλικείο, λέει, τους πείραξε. Και εσύ πώς τη γλίτωσες? Δεν έφαγα. Βασιλάκι, εσύ και δεν έφαγες? Και κοίταξε με στα μάτια. Κόφτο γάμο το! Τόσο ακριβό σχολείο και πουλάει κάρτα πράγματα στο κυλικείο? Κάτι μου βρωμάει σε αυτή την ιστορία. Αύριο το πρωί θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Ναι, για κάνε όρεξη. Έλα, βρε Λένα. Απ' τα μούτρα τ' άρπαξες το παιδί. Δεν είμαι παιδί, οκ. Για πρόσεξε το ύφος σου. Έχει δίκιο. Όχι, έχει δίκιο. Δικό μου το λάθος. Θα με συγχωρέσεις. Πάμε. Δεν πάμε για εκείνο τον καφέ που λέγαμε? Και εσύ στο δωμάτιο σου, Βασιλάκη, έχεις διάβασμα. Ξέρω να λέω και το φλιτζάνι. Ξέρεις. Τέλεια. Έτοιμη. Ούτε καινούρια δεν ήταν έτσι. Thanks. Είναι λίγο σαν να τις έχουν κάνει ράματα, αλλά τις πάει. Την κάνουν πιο... Πώς το λέτε, μωρέ? Φρίκουλο. Σωστά το είπα. Ορίστε. Τι έχεις? Τίποτα. Χαλαρώνω. Ρεσαρίστηκες, ε? Άσχημη εμπειρία το κρατητήριο. Σου πήραν αποτυπώματα? Όχι. Αμπά. Αλλάξαν τώρα τα συστήματα. Ευτυχώς. Δεν έβγαινε αυτό το μελάνι από τα δάχτυλα. Έτριβες. Τις έχω κάνει κι εγώ τις αλήθειες μου. Τι νόμιζες, είχες να πάρεις? Άρα γιαγιά, είσαι πολύ cool τελικά. Καλό είναι αυτό. Κι εσύ είσαι cool. Μην προσπάθεις να αποδείξεις κάτι άλλο. Και κοίτα να τα βρεις με τη μάνα σου. Γιατί? Γιατί? Μην βάζεις τώρα δύσκολες ερωτήσεις. Γιαγιά είμαι, αυτό πρέπει να σε συμβουλέψω.
Μην το σκέφτεσαι. Κάνεις το πρώτο βήμα. Λες, ε. Ναι, λέω. Το πείσμα δεν βγαίνει σε καλό. Είδες πως καταλήξαμε η μάνας κι εγώ. Για τη μάνα μου λες. Ε, ναι. Εσύ τι νόμισες. Τίποτα. Άστο. Κουκρίτσα. Μη με κοιτάς έτσι, οκ. Okay? Τον σκέφτομαι, ναι. Και δεν πρέπει να κρίνεις τους ανθρώπους από το περιτύλιγμα. Αν του βγάλεις τη στολή, αυτό που μένει είναι... ένας μπάτσος με πολιτικά. Fuck. Τι φλασιά έχω φάει. Παρακαλώ. Στέλιο. Τι έπαθες. Έχεις... καμιά πορτοκαλάδα, κάτι να πιω. Έλα ρε, ο Στέλιος είμαι. Μια πορτοκαλάδα στείλε. Πούσε και πιάσε κανένα δυο σάντουιτς, τρία. Από όλα βάλε, ναι, διπλά. Τι έγινε. Τα έχασα όλα. Όχι όλα. Όχι όλα, σου έχει μείνει πολύ θράσος. Γιατί ήρθες εδώ, ρε. Δεν είχα που να πάω. Δεν είχες που να πας. Και πες είναι ένας μαλάκας εκεί, ας πάνε με περιθάλψη, ε. Έτσι είπα. Ξέρεις, είσαι μεγάλος μαλάκας, ρε, μεγάλο κολόπεδο, γάμου. Είσαι αδερφός μου, έλα εδώ, ρε. Ρε, Στελάκο. Σε ευχαριστώ, ρε, Στελάκο, σε ευχαριστώ. Άσε με για τη βρωμά σου. Άσε με. Ήμουνα μέρες στον υπόδρομο και... έχει κανένα σαπούνι μέσα να πάω να πλύνω μούρι και αμασχάλες τουλάχιστον. Έχει. Κανένα ξηραφάκι. Άντε τράβα, ρε. Βαράμε εμείς στο μαγαζί, ε. Ρε, καλώς το, ρε. Μα πραγμάτια καλά με να σε δούμε, ρε, φίλε. Είπαμε να αναλάβω εγώ το μαγαζί, αλλά σε έριξες μαύρη πέτρα πίσω σου. Σου έχω εμπιστοσύνη. Τι έγινε, κάτι έτσι εσύ. Όχι, όχι, εντάξει με. Μια χαρά. Απλώς δεν πίστευα ότι θα χαρώ και χάρηκα, κατάλαβες. Τα θέλει ο κόλος μου. Τι λες, ρε. Άστα, θα στα πω τα δικά μου. Εσύ τι κάνεις. Πώς πας με τη νύχτα. Μη με ρωτάς για τη νύχτα, ό,τι άλλο θες ρωτάμε. Ζορισμένος ακούω. Ζορισμένος δεν λες τίποτα, δεν ξέρεις τι τραβάω. Άρα, με το που μπήκα στο μαγαζί, γαλήνιψε η ψυχή μου. Τα στραγαλάκια μου, τα φιστικάκια μου. Αγνά πράγματα. Ακίνδυνα. Oh, το λες γιατί δεν σου είχε κάτι στραγάλι στο λαιμό. Θες να ξαναγυρίσει εδώ να αναλάβει το μαγαζί. Τώρα δεν μπορώ να κάνω πίσω. Τώρα ή θα μάθω κολύμπι ή θα πνιγώ. Εντάξει. Έφυγε κάπως η μπόχα. Όχι. Αμάν. Τι έγινε, παιδιά. Θα στα δώσω. Θα στα δώσω, το κίζομαι. Θα στα δώσω. Όχι το αδερφάκι μου. Θα στα δώσω. Εμένα ό,τι θες. Θες να μου σπάσεις τα πόδια. Θες να μου κόψεις κανένα δάχτυλο. Ό,τι γουστάρεις. Μόνο μη με δώσεις στον Ζαν Κλοντ και στον Λάζαρο. Σε κοιτεύω. Έχω το Δήμο. Και αυτό το μαγάζι το μαγάρισες, ρε. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Ελπίζω να έχεις έρθει να ζητήσεις συγγνώμη, ιδανικά. Δουλειά. Δουλειά ήρθα να ζητήσω. Δουλειά. Και αν μου δώσει, ορκίζομαι ότι δεν θα ξαναμπλέξω. Θα μου δώσεις. Πες ναι, ρε Στέλιο. Ναι, ναι, θα το δουλέψουμε μαζί το μαγάζι. Αλλά εσείς οι δυο από πού γνωριζόσαστε. Λεπτομέρειες, έλα εδώ να σου πω. Θα μαθαίνω τι γίνεται. Έτσι και μου κάνει παράπονο αδερφός σου, θα σε αλέσω και θα σε κάνω τροφή για τα λόγα του, κατάλαβες. Θα τα ταΐζει μια και έξω. Εντάξει. Άντε. Εντάξει. Εντάξει. Καλά, χαιρετώ. Θα στείλω τον Ζαν Κλοντ και τον Λάζαρο. Όχι! Όχι! Έδωσα το λόγο μου! Έδωσα το λόγο μου! Δεν θα ξαναπλέξω! Θα στείλω τον Ζαν Κλοντ και τον Λάζαρο με παραγγελίες για το μαγαζί. Γεια! Yeah. Πού τους ξέρεις εσύ αυτούς, ρε. Αυτούς, ρε, πού τους ξέρεις, πού τους ξέρεις, πού τους... Μίλα, ρε, μαλάκα! Θα σε αλέσω και θα σε κάνω τροφή για τα αλόγατα. Καλό. Και πού να σου έλεγα να έρθεις με το πάσο σου. Τι τρέχει. Κοιμόμουν. Εγώ γιατί δεν κοιμάμαι, Μίλτο. Πού να ξέρω. Γιατί φροντίζω για το τομάρι μας. Λοιπόν, άκουσε με προσεκτικά, χωρίς ηλίθιες ερωτήσεις. Καταχωνιάζεις όσο πιο βαθιά γίνεται στην αποθήκη τις μπόμπες και φέρνεις σε πρώτο πλάνο τα καθαρά. Οχ, θα μας κάνουν έφοδο. Είπα χωρίς ηλίθιες ερωτήσεις, γαμώτο.
Και αν ο Θράσος σου ζητήσει ατιμολόγια. Μας καρφώσανε. Καλά, καλά. Λέει. Αν σου τα ζητήσει, να του πεις ότι είναι στο λογιστή. Ότι δεν επιτρέπεται να έχει τον μπαρ τα βιβλία. Θα το χάψει. Δεν ψάχνω πολύ να σε βρω. Μια λογική ερώτηση έκανα. Θα το κάνει να το χάψει. Εγώ σκέφτομαι και εσύ ενεργή, αλέ τώρα. Πού πας, ρε ηλίθιε. Στην αποθήκη έχεις δουλειά. Οκ, okay, μην τα παίρνεις. Ωχ, νεύρα. Ελέρικο. Προς το παρόν ρίχνω ένα ξεσκόρισμα στα πάνω-πάνω. Φίλε και τα ρούχα σου για να τα έχεις όλα. Περιμένω και τα δύο μαντρόσκυλα. Ελπίζω να μου κάνεις τους καμπόσους. Ξέρω πώς θα τους χειριστώ, Ελέρικο. Μη με πατρονάρεις. Τσιμπούρι, θα έρθει και η σειρά σου. Καλά, ε. Μπράβο, αριστούργημα είναι. Σου αξίζει, Λένα μου, να το χαρίσω όπως αγαπάς. Ευχαριστώ. Δεν πρέπει να κάνω κάποιες αλλαγές, αλλά σιγά-σιγά. Και να φωνάξεις και μια γυναίκα να σου καθαρίσει. Δεν θα σκοτώνεσαι μόνη σου. Πολλά τα τετραγωνικά, βρε παιδί μου. Λες, ε. Βέβαια. Να πεις του Θράσου να σου στείλει μια από το μαγαζί και όπως όλοι το ίδιο έκανε. Τι νομίζεις, ότι του καθάριζε η Σιλβή? Ιδέα μου είναι, δεν τη χωνεύεις καθόλου. Τι να χωνέψω. Έχει κάτι πάνω της να χωνέψω. Από κάτι τέτοιε σαν τη Σιλβή βγάζει το κακό όνομα ο χώρος. Ούτε αδερφές να είμαστε. Τέτοια ταύτιση με το που την είδα μου έκατσε στραβά. Ειδικά μετά το τελευταίο που μάθα, τουλάχιστον ο συγχωρεμένος ήταν ευγένης. Αλλά τώρα το να μπει ανάμεσα στο ζευγάρι. Μπήκε, ε. Μπήκε ανάμεσα σε ζευγάρι. Και να μην μπήκε ακόμα, θα μπει. Ποδαράκια πάντως έκανε. Για λέγε, Ρετζία. Κοίταξε τώρα. Δεν είδα, μου το είπανε. Και αν δεν δω με τα μάτια μου, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη, καταλαβαίνεις. Έλα τώρα, μη με σκάς. Τους είδανε αγκαλιά. Τη Σιλβή και το... Το Θράσο. Αγκαλιά, πώς αγκαλιά. Όρθιος ξαπλωτούς, πώς αγκαλιά. Αγκαλιά, μα αγκαλιά διαφέρει. Κοίταξε, δεν ξέρω. Θα μάθω όμως, το υπόσχομαι. Προς το παρόν, μην του δείξεις ότι έχεις καταλάβει. Α, γι' αυτό μου ήταν η τελευταία συνέχεια με το όνομά της στο στόμα του. Η Σιλβή αυτό, η Σιλβή το άλλο. Η Σιλβή έχει πρόβλημα. Θα την πάσω την ιστερία. Ακούσε με. Όσο σε θεωρεί ανυποψίαστη, θα ανοίγεται. Και όσο θα ανοίγεται, θα κάνει και λάθη. Μόνο έτσι θα σιγουρευτούμε. Να παριστάνω την ανήξερη, δηλαδή. Μη μου πεις πως δεν μπορείς να προσποιηθείς, μην τρελαθούμε. Γυναίκες είμαστε. Να σου πω. Στο μαγαζί θα έχω το νου μου εγώ. Θα αναλάβω εγώ, ας το πάνω μου. Το ξέρω ότι μπορώ να στηριχτώ σε σένα. Λοιπόν, να στηριχτώ πάνω σε εσύ ή όχι? Να στηριχτείς. Να μιλάς για πάρτι σου. Να μην τη βοηθήσουμε. Το σχωρεμένο το αφεντικό είπε να τη φροντίσουμε όσο γίνεται. Ω, καλός μου. Το σχωρεμένο το αφεντικό είπε να προσέχουμε τον αδερφό του σαν να είναι εκείνος. Αυτό μάθητα εκεί η Σιλβή. Σιλβή. Μπράβο, Ζαν-Κλοντ. Μπράβο. Τελικά εμείς οι δύο επικοινωνούμε. Και όταν λες αυτό το Σιλβή, με στέλνεις. Λοιπόν, Λάζαρε, αν ζούσε ο αποστόλης μου, δεν θα το συζητάγαμε τώρα. Για το καλό του Θράσου ενδιαφέρομαι. Το καλό του δηλαδή να τον αφήσουμε στην απέξω. Να κάνουμε ρεμούλες πίσω από την πλάτη του. Ποιες ρεμούλες? Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε και πριν. Θα του βγάζουμε το ποσοστό, αλλά δεν είναι ανάγκη να ξέρει από πού και πώς. Να τον προφυλάξω θέλω. Και γιατί σε πιάσω πόνος ξαφνικά, ρε Σιλβή? Ναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσω κι εγώ. Είναι, ας πούμε, προσωπικό το ενδιαφέρον σου ή καθαρά επαγγελματικό? Για το μέλλον μας ή για το μέλλον της δουλειάς ανησυχώ. Δεν είναι ανάγκη να τα ξέρει όλο ο Θράσος. Δεν είναι ένας από εμάς. Ούτε πρόκειται ποτέ να γίνει. Αν πάρει το πράγμα πάνω του, όλα θα γκρεμιστούν. Σε μένα το κάνει, γαμώτο! Με μένα τα έχει βάλει, κολό πράγμα! Χειρότερα. Από εγγόνια δεν έχω πετύχει ούτε το λίγοντα. Βασίλη. Πέσει! Τι θες, γιαγιά? Γιατί σε έδινε σε παιδάκι μου στα πατώματα. Γυμνάζω. Τι γυμνάζεις, τους βολβούς των ματιών σου? Α, φύγε γρήγορα από εκεί, με σε δουν και γίνεις ρεζίλη. Γιαγιά, αν τύχει και χτυπήσει το τηλέφωνο και το σηκώσεις, αν λέμε τώρα. Κατάλαβα. Θα κάτσω πάνω από το τηλέφωνο. Από ποιον περιμένουμε μαντάτα? Το σχολείο. Τι έκανες, βρε? Εντάξει, μωρέ. Δεν περίμενα να δω τους τράγκες στο νοσοκομείο. Αλλά τα βιαστήκανε
τα φλούρια. Ποιο νοσοκομείο, βρε. Χριστός και Παναγία, τι φωτιές μας άναψες. Τι μου κάνετε? Θα σας έπαιρνα κι εγώ. Ναι, ήρθε, ήρθε. Μου είπατε κάτι που φάγανε από το κηλικείο. Τι πράγμα? Είναι καλά τώρα τα παιδιά? Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Ναι, θα έρθουμε αύριο με τον σύζυγό μου. Γεια σας. Βασίλη! 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 Τι φωνάζεις? Κοιμάται το παιδί. Έλα, για τη μέση θα σπρώξω στη σκαλά και θα μετρήσει τα σκαλιά ένα-ένα. Τι έγινε, Ελένα μου? Το ξέρω ότι θα μου το ρημάξει στο σπίτι. Το ξέρα. Πήγε και μοίρασε πούρα στους συμμαθητές του. Τα ξέκανε τα παιδιά. Εσύ φταίς. Θα σταματήσει τις εταιρείες μπροστά στην ξένη κοπέλα. Καλέ, ποια ξένη, δεν με θυμάστε? Έχουμε γνωριστεί. Α, ναι, στην κηδεία. Και στο μαγαζί. Εσάς δεν βρήκαμε κάτω από τον Κέντα? Λάθος κάνεις. Κάτω από τι? Κάτω από ποιον? Ο Κέντας, ο περκαδόρος μας, είχε πέσει πάνω της. Τους βρήκαμε πίσω από ένα αυτοκίνητο. Πότε γίνανε αυτά τα έσχη? Πότε πήγε στο μαγαζί? Με τον κύριο Θράσο ήρθανε. Μα τα κάνατε πλακάκια πίσω από την πλάτη μου με το Θράσο? Έτσι εξηγείτε που σε κουβάλισε με το ζόρι στο σπίτι? Ένα-ένα εξηγούνται. Λοιπόν, εσύ, η μεγάλο βούρλο είσαι, η μεγάλο έγκλημα. Και τα δύο. Όλοι μου τα λένε. Σκέτο βούρλο είσαι. Μην τους πιστεύεις. Άντε, στρίβε. Αρμένη και την έκανε στη βίζιτα. Α, όχι. Θα περιμένω τι λένε να μου πει το φλιτζάνι. Α, αυτό είναι το δικό σου? Ξέρετε κι εσείς να το διαβάζετε? Μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Και το καλό που σου θέλω να τη διαβείς τώρα. Τι σπρώχνετε, καλέ? Ρε φίλε, πώς γίνεται να κρατήσει ένα φίλι για πάντα? Δηλαδή θέλω να πω να μην ξεθοριάθει. Να μείνει στο μάγουλο συνέχεια. Χτύπα το μετά του. Μην κοροϊδεύεις. Το ξέρω δεν τυχόν ήρθα, αλλά μην κοροϊδεύεις. Έχεις φάει χοντρό κόλλημα, μικρέ ξεκόλλα. Η Σιλβή τη βρίσκει να μας παίζει όλος κομπολόι, μην τσιμπάς. Τσιμπάω και καταπίνω και τα γκίθρια πάρτι της. Λες να μου πάνε καμιά παρούφα. Τόση ώρα ούτε μπήκε ούτε βγήκε κανείς. Ποιον περιμένουμε? Ρε θύ, αυτή δεν είναι η γυναίκα σου? Και ο Διδού, αυτός που την παλαμουτιάδει, ποιος είναι? Την έχεις πιτώσει ο γκόμενος. Το κάνουνε μπροστά στο παιδί, μπροστά στον Τζιζού, θα τη θάψω! Όχι ρε φίλε, αφού την αγαπάς. Τότε θα θάψω αυτόν. Φεύγω από το τιμόνι, ρε. Λάβα ρε. Φεύγω από το τιμόνι, να το πατήσω το πούστι! Δίχρεμα! Δίχρεμα! Λάβα ρε! Όχι! Άθον! Φεύγω από τη μέση! Φεύγω από τη μέση! Λάβα ρε! Φεύγω! Γιατί με σταμάτησες, ρε! Γιατί με σταμάτησες, χτυπιέσαι συνέχεια, σε με τον καθαρίσω και σε με τον καθαρίσω! Εδώ κόλωσες! Σκέφτη λίγο! Δεν θέλω να πέθει, είναι υποφύλαξη τιμία! Χαίστηκα! Εγώ μαθόκι, δεν θέλω να χάσω τον κολλητό μου! Θα το κάνουμε με άλλο τρόπο! Θέλει μελέτη το πράγμα! Θα τη το πάρω το παιδί, τελείωσε! Ο Ζιζού πρέπει να είναι μαζί μου, θα του πηδήξει την ψυχολογία! Μέσα, θα τον πάρουμε. Αλλά όχι στην πτύχνα. Μην αφήνει το θυμό να σε παραθύρει. Ο θυμός είναι ο χειρότερο θύμπουλο. Βασίλη, άνοιξε! Βασίλη, άνοιξε! Μην τα κάνεις χειρότερα τα πράγματα! Άνοιξε, είπα! Δεν σφάξανε. Αυτό δεν θα περάσει, έτσι στο λέω! Άσε με, μελετάω! Άνοιξε, είπα! Πόσο θα μείνεις ακόμα εκεί μέσα? Θα πεινάσεις, δεν θα πεινάσεις? Θα τα πούμε καλά. Αλήτη! Αλήτη! Ό,τι και να κάνεις, ρε, το δικό μου θα περάσει! Χώνεψέ το! Μπράβο, μπράβο. Πολύ δημοκρατικά το αντιμετωπίζεις το πράγμα. Όπως πάντα, άλλωστε. Εσύ μην ανακατεύεσαι. Η πολυδημοκρατία μας έφαγε σε αυτό το σπίτι. Έχουμε βαρεθεί τις ιστερίες σου, ρε Ελένα. Άδικα χτυπιέσαι. Κανείς δεν σε παίρνει στα σοβαρά. Τι είπες? Λέω ότι κανείς δεν σε παίρνει στα σοβαρά. Και όσο πιο γρήγορα συμφιλειωθείς με την ιδέα, τόσο καλύτερα θα είναι και για σένα και για μας. Όχι αυτό, το άλλο. Πώς με είπες, Λένα? Α, αυτό. Ναι. Τι, το άλλαξες? Σας λέω Λεάνα ή Ελεονόρα, ας πούμε. Η μάνα είμαι, δεν είμαστε κολλητές να με φωνάζεις με το όνομά μου. Μπορώ να μην σε φωνάζω και καθόλου. Αυτόν τον τρόπο βρήκες να με εκδικηθείς? Σε εκδικηθώ? Μην παραμυθιάζεσαι. Έχω πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθώ. Έλα εδώ. Μη μου γυμνάς την πλάτη. Μπαίνει! Κανόνισε την πορεία σου γιατί. Γιατί τι! Θα με χτυπήσεις πάλι. Το τελευταίο σου θα είναι. Τι φωνάζετε πάλι? Αυτή ρότα. Αυτιά. Η μάνα σου είμαι και θέλω να με σέβεσαι. Όλοι θα με σέβεσαι. Απαιτώ σεβασμό. Καλά, εσύ έχεις λαλήσει για τα καλά. Την ακούς? Την ακούς και κάθεσαι και την κοιτάς? Τι να κάνω, ρε Λένα, να αρχίζω να φωνάζω κι εγώ να κάνουμε τη διετάκι. Να αναλάβεις τις ευθύνες σου.
Όχι μόνο να παίζεις κρυφτούλη πίσω από την πλάτη με την Αγγέλα και ορίζετε τα αποτελέσματα. Με πήρε η φράου και μου πέσανε τα μούτρα. Ποιος σε πήρε? Η διευθύντρια του σχολείου. Μας στέλνει αύριο στο γραφείο. Ξέρεις τι έκανε ο γιος σου? Μοίρασε πούρα στους συμμαθητές του. Ένα σου λέω. Αν τον αποβάλουν, βρείτε όλοι καράβι να φύγετε. Και εσύ μην κάνεις τον κόπο. Πέσε και πνίξου. Μια μέρα ήσυχη σπίτι μου δεν μπορώ να έχω, ζητώ πολλά. Το ακατόρθωτο. Και για να μην το ξεχάσουμε, πάρτε αυτά και κρύφτα. Τι είναι αυτά? Τα κλειδιά των αυτοκινήτων. Μην έχουμε πάλι τραχάματα με τη μεγάλη. Ευχαριστώ, ρε Αγγέλα. Ευτυχώς που έχω και εσένα κρατάς τα μπόσικα. Ρε, να σου πω, έχω φρικάρει τελείως, μωρέ, και θέλω λίγο σπίτι για να κουλάρω. Θα μου δανείσεις τη μηχανή σου για απόψε? Θα την προσέχω, ρε, μη γίνεσαι μίζερος. Θα της βάλω και βενζίνη. Είσαι friend. Θα περάσω να την πάρω, οκ? Yes. Άνοιξε, Βασίλη. Έφυγε σίγουρα. Ναι, σου δίνω το λόγο μου, άνοιξε. Μισό. Λοιπόν, πριν άρχισε να μου ταχώνεις, θέλω να σου πω ότι μια πλάκα έκανα, οκ? Τι σου, η πλάκα ήταν αυτή, ρε Βασίλη, που έστειλε τους συμμαθητές στο νοσοκομείο? Πρέπει να δεις πώς κάνανε. Ο ένας ξανάγει από εδώ, άλλος από εκεί, ο άλλος πάνω του. Μεγάλη φάση. Μαγιά, ε. Έδωσες ένα μάθημα στα φλόρια. Αυτά ακριβώς, μέσα είσαι. Βασιλάκη, ένα θα σου πω και βάλω το καλά στο ξεροκέφαλό σου. Έτσι και σε διώξουν από το σχολείο, θα σε πάρω στο μαγαζί να κάνεις τον καζόνι. Εκεί να δεις, μαγιά! Που τα έχεις όλα στα χέρια και μου κάνεις και γουνέκια! Ασυχτή! Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Θράσο. Σου μ' αρέσει κάτι? Όχι, κύριε Θράσο. Το αλλεργικό μου. Ο Δημητριάδης. 16 χιλιάρικα. Φίντου Θτόκουθ. 42. Είναι ποθό. Πρέπει να του κάνουμε μια επισκεψούλα. Ο Καλαφάτης. 25. Έχει πληρώσει τα μισθά. Χρωστάει 12,5 δηλαδή. Όχι, 25. 50 ήταν το φινόλο. Φέρ το δώρα, με μπερδεύεις. Κρύφτο το αφεντικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα, αφεντικό. Τι πρόβλημα έχεις, Μαρό? Μόνιμος κλαμμένη τη βλέπω. Δεν μας λέει, αλλά με τον άντρα της είναι το θέμα. Σίγουρα. Πρέπει να είναι καθηκαράς. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, παλικάριά, επειδή μόνο σε εσάς στηρίζομαι, από σήμερα θέλω να ξέρω τι είναι όλο αυτό το χρήμα που μπαίνει στο μαγαζί. Τι παραδόσα έχουμε με το Μάτσουλα και γενικά τις δοσοληψίες του Αποστόλη. Υπάρχει καμιά αντίρρηση? Όχι, αφεντικό. Όχι, αφεντικό. Ωραία. Και ό,τι λέμε μεταξύ μας. Σιλβή, τη βάψαμε. Άρχισε τις ερωτήσεις. Κοίτα την τύπησα. Κόψε μούρι και βγάλε συμπέρασμα. Δεν το πιστεύω. Χωρίς κράνος, άνετη, σουλατσάρι μπροστά μας. Πέμπτη φορά περνάει. Σοβαρά. Μεγάλο θράσος. Δεν θα μας αμολύσει καμία μολοτόφ. Περίεργα μας κοιτάζει. Θα τη σταματήσω για έλεγχο. Άδικος κόπος. Γιατί? Ξέρω τι σου λέω.
Αστείευεσαι. Πώς μπορεί να είναι όλα καλά μετά από αυτό που έκανες? Γιατί με είδες να κάνω κάτι? Όχι, αλλά. Ποτέ δεν έχεις το δικαίωμα να με κατηγορείς. Το οξυγόνο μόνο του έκλεισε. Πού να ξέρω, εσύ έμεινες με το μάτσο, αλλά εγώ παρηγορούσα τη μάνα του. Ωρες είναι τώρα να μου ρίξει και το φταίξιμο. Όχι, γιατί εγώ σε εμπιστεύομαι. Και σταμάτα να μου κάνεις μούτρα. Μούτρα? Σιλβή, νομίζω ότι κάνω πεισματάκια. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα εδώ μέσα. Έλα, μη μου θυμώνεις. Όταν θυμώνεις, κάνεις ρητίδες. Σιλβή, με άκουσες? Θέλω πλήρη ενημέρωση. Και από σένα και από τον Ερίκο. Έσοδα και έξοδα όλων των επιχειρήσεων. Αυτό τώρα που κολλάει. Θέλω να ξέρω. Έχεις καμιά αντίρρηση? Θράσω με τσεκάρεις. Μου κάνεις έλεγχο. Αυτό μου λες? Δεν το πιστεύω. Εμένα? Να το πιστέψεις. Και η συνεργασία που έλεγες? Κι εγώ ηλίθιε σε πίστεψα. Εντάξει, εντάξει, Τράσο. Ή μήπως προτιμάς αφεντικό? Όχι, εγώ δεν ζήτησα. Όχι, αλλά... όχι. Καλύτερα να κρατάμε τους τύπους. Εγώ φταίω. Αχ, κύριε Κουτρουμπά. Ε? Δεν αισθάνομαι καλά. Τι? Μήπως θα μπορούσα να φύγω λίγο νωρίτερα? Τα τραπέζια είναι όλα τακτοποιημένα. Δεν με χρειάζεστε άλλο. Θες να κάτσεις, να σου φέρω κάτι να πιείς? Όχι, ευχαριστώ. Σιλβί, δεν ήθελα να σε τσεκάρω. Μια απλή ενημέρωση ζητάω. Δεν ήθελα να σε ταράξω. Θα μου περάσει. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Θα τα πούμε αύριο. Ναι, ίσως. Αντίο, κύριε Κουτρουμπά. Θα σε φτιάξω εγώ, Δρασούλη. Ναι, έλα, Λένα μου. Βγήκε από το γραφείο του μπουρινιασμένη. Δεν ξέρω τι της είπε, πρέπει να της τα έψαλε. Δεν ξέρω γιατί. Άμα μάθω θα σε πάρω. Ναι, θα σε πάρω εγώ. Έλα, φιλάκια. Ναρκωτικά. Σε έχω ικανή. Γιατί είσαι ξύπνια τέτοια ώρα? Λογαριασμό θα σου δώσω. Άντε και στα έχω μαζεμένα. Μαζεύεις. Πού τα τα βάλεις πια? Και κοίτα αύριο στο σχολείο να το υποστηρίξεις το παιδί. Α, ναι. Και τι να τους πω δηλαδή, ότι εγώ τον έμαθα να καπνίζει? Ακόμα και αυτό αν χρειαστεί. Λοιπόν, Μανολά, αύριο θα έρθεις μαζί μας στο σχολείο. Ευκαιρία να επανορθώσεις. Είναι που λένε άμεση δράση. Μισή ώρα περίμενα. Εσύ κατέβασες στην βιτρίνα του μαγαζιού? Όχι, κύριε αστυνόμε. Δύο άντρες ήτανε. Με λαμψή. Μιλούσανε σπαστά ελληνικά. Αλλοδαποί ήταν σίγουρα. Εγώ τυχαία περνούσα. Γιατί το έκανες αυτό, ρε κορίτσι μου? Παίνει, αν θες. Αυτό το κορίτσι μου με χαλάει λίγο. Εσένα? Η συμπεριφορά σου με χαλάει. Όχι, δεν κατάλαβες. Το όνομά σου λέω, εσένα πώς σε λένε? Και έπρεπε να σπάσεις τη βιτρίνα του ανθρώπου για να με ρωτήσεις. Θα του την πληρώσω, don't worry. Α, συγγνώμη, ξέχασα. Το χρήμα βουλώνει βιτρίνες, στόματα. Ου, θα μου κάνεις κήρυγμα τώρα? Θα μου πεις το όνομά σου? Νικόλας. Νικόλας? Πολύ μάτσο όνομα. Δεν σου πάει. Θα σου βρω άλλο. Καλύτερο. Λοιπόν, κερνάω καφέ. Είσαι? Άντε φύγε, το που να έρχεται ο ιδιοκτήτης. Πού πας, δεν θα με συλλάβεις? Τι σου συμβαίνει, μου λες? Δεν σου δίνουν σημασία στο σπίτι? Η μαμά και ο μπαμπάς έχουν γραμμένοι. Σε έχει φτύσει ο γκόμενος. Νιώθεις αδικημένη από όλους και από όλα? Το μαύρο πρόβατο, η απόκληρη. Κόφτο! Να κάνεις τη δουλειά σου. Απαιτώ να με συλλάβεις. Κανονικά σου χρειάζεται. Αλλά δεν θα ασχοληθώ άλλο μαζί σου. Νικολάκη, μη σε πετύχω σε καμιά πορεία. Watch your back, ρε! Βρωμοπατσόνι. Ένα τίποτα είσαι, ρε! Ένα τίποτα με στολή. Παλιό καθήκη! Παλιό κρετίνε! Σκατά τα κάνα πάλι. Γεια σας, κύριε Θράσου. Καλή ξεκούραση. Επίσης, σμαρώ να σου πω. Όταν βρεις λίγο χρόνο, πέρα από το γραφείο να τα πούμε. Να έρθει, κύριε Θράσου. Άντε, ρε, πηγαίνετε για ύπνο. Ναι. Ναι. Σιλβί. Θράσο.
Εγώ... Θράσο, συγγνώμη για όλα. Αχ, Θράσο. Σιλβί! Σιλβί! Η Σιλβί! Τι συμβαίνει? Γρήγορα, φύγετε! Χώστης κανένα χαστούκι, αφεντικό. Τι! Βάλεις και το δάχτυλο στο στόμα, να κάνει με το. Μα... Άστι σε μένα. Α! Αφήστε με. Αφήστε με. Θέλω να πεθάνω. Αν πάθω κάτι, Σιλβί μου, θα σκοτωθώ. Θα το λέω, θα σκοτωθώ. Αλλά θα σκοτώθω κι άλλους. Θα πάρω μαζί μου πολλούς. Θα ξεκάνω Αθήνα, Πειραιά και προάστια. Τι κάθεσαι, μωρέ, και με κοιτάτε! Καλή σα ασθενοφόρο! Ένα ασθενοφόρο γρήγορα. Σιθύφω 66. Σιθύφω 66. Σιθύφω 66. Σισύφου 66. Γαμώ το σίγμα σου, γαμώ. Ευτυχώς. Στο τσάκ την γλιτώσαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αλλά εντάξει, φτάνει. Το ξεπέρασε τον κίνδυνο, γιατρέ. Είχε πάρει πολλά ηρεμιστικά, αλλά χάρη στη δικιά σας άμεση αντίδραση και με την πλήση στο μάχο φυσικά, σε λίγες ώρες μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της. Μπορώ να τη δω. Μπορείτε, για λίγο όμως, γιατί είναι τελείως εξαντλημένο. Ελπίζω να ήσουν πιστικός. Μην μου ξαναζητήσεις να κάνω κάτι τέτοιο. Θα κάνεις ό,τι σου ζητήσω και όσες φορές το ζητήσω. Δεν θα χάσω και την άδειά μου για σένα. Τελειώσαμε! Τότε θα μάθει η γυναίκα σου ότι δεν έχεις μέρα παρά μέρα εφημερία, αλλά ότι έρχεσαι στο μαγαζί και τα κουμπάς τη διδό. Αυτό είναι εκβιασμός. Είπα εγώ ότι δεν είναι. Είσαι και γιατρός. Πήγαινε έξω και μόλις φύγουν, ειδοποίησέ με. Γιατί έκανες τέτοια τρέλα? Φύγε. Μας τρόμαξες όλους, το ξέρεις. Κανένας δεν νοιάζεται. Όλες υποκριτές. Δεν έχω φίλους. Ποτέ δεν είχα. Μόνο ο Αποστόλης μου με αγάπησε. Με φρόντιζε. Νόμιζα ότι μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου, αλλά όχι. Δεν αντέχω, μου λείπει. Μην κλαίσαι, παρακαλώ. Όταν σε πρώτο είδα, είδα στα μάτια σου τα μάτια του Αποστόλη μου. Γεμάτα καλοσύνη, τρυφεράδα. Αυτό μου έδωσε δύναμη. Τώρα πια με κοιτάς με καχυποψία και μίσος. Αφού με μίσεις κι εσύ, γιατί να ζω? Όχι, απλώς είμαι κουρασμένος. Όταν είμαι κουρασμένος, αγριεύει το βλέμμα μου. Αυτό είναι. Μην τράβησε για λίγα. Με κοροϊδεύεις? Όχι. Ναι. Ήθελα να βγάλω το μάτσολο από τη μέση, το παραδέχομαι. Μπορείς να σε έπεισε ότι να θώσε εμένα, όμως όχι. Να ζει αυτός και ο Αποστόλης μου. Αλλά δεν ήθελα να σε χάσω από φίλο. Δεν θα με χάσεις. Το υπόσχομαι. Αλήθεια μου λες? Συγγνώμη. Έλα, Λενά. Γιατί τι ώρα είναι? Έμπλεξα με δουλειές. Καλά, μη φωνάζεις. Εντάξει, έρχομαι. Ο γιατρός είπε ότι μόλις αισθανθείς λίγο καλύτερα μπορείς να πας στο σπίτι. Θα σε πάει ο Λάζαρος με τον Ζακλόλ. Αλλά τώρα θα περάσω να σε δω.
πατέρα σου λέει μετά. Σταμάτα, την κρίνια ήρθε. Συγγνώμη, είχαμε ένα πρόβλημα. Στο μαγαζί, σίγουρα πιο σημαντικό από το πρόβλημα του γιου σου. Με σκουντάσεις τώρα γιατί... Φράου! Καλημέρα, σε εσάς ερχόμασταν. Περάστε. Καταλάβατε, δεν φταίει το παιδί. Εμείς εμείς φέρνουμε την ευθύνη. Από εμάς έχει αποκτήσει τη βλαβερή αυτή η συνήθεια του καπνίσματος. Πάπου προς πάπου το έχουμε στην οικογένειά μας το χούι. Πάρτε. Είναι εξαιρετικής ποιότητας. Ευχαριστώ, δεν. Σας παρακαλώ πολύ, δώστε του μια δεύτερη ευκαιρία. Και φυσικά θα καλύψουμε όλα τα έξοδα νοσηλείας των μαθητών. Και ό,τι άλλο έξοδο χρειαστεί. Γιατί θα χρειαστεί. Παπα, πώς θα καπνίσω. Έλα μου, ντε, πώς θα καπνίζω. Για άλλο θα κάνω. Δεν έκανες και πολλά. Σοβαρά μιλάς. Δεν φτάνει που κάνω τον καραγκιόζη, θα την πληρώσει και από πάνω. Καταξοδεύτηκες. Αφού την είδες ότι στράβωσε, δώστης κι άλλα να ηρεμήσει. Ωραίο σύστημα. Κάθε φορά δηλαδή που κάνει μια βλακία ο Βασιλάκης, θα πληρώνει και να την βγάζει καθαρή. Για την κόρη σου δεν το σκέφτηκες δεύτερη φορά. Ό,τι σου ζήτησε ο Έρικο, τσακίστηκες να τα δώσεις. Τώρα θα μου πεις δηλαδή ότι αγαπάω λιγότερο το γιο μου. Πάμε έξω και φωνάξτε όσο θέλετε. Εγώ φταίω που ήρθα σε αυτή τη μασκαράτα και άφησε. Τι άφησε. Έχω δουλειά να κάνω. Πάρτε ένα ταξί να πάτε σπίτι. Αγγελά, συγγνώμη. Αγγελά, συγγνώμη. Εμένα δηλαδή με έχει γραμμένη. Έως εδώ. Λένα. Πάρε μόνη σου ταξί. Στο διάρο κι εσύ. Holy King, cause my skin to crawl. Away from every evil thing. In a cotton mouth. In a cotton mouth. Quick across the water brain. Your hands speak. Of a broken door. Of thoughts and dates. A little bird sings. A little bird sings. Stars rise on the face of the water. Quiet comes on the wings.